Καλημερίζω τον κύριο Θεόδωρο Πατσιούρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλημέρα σας. Πολύ καλά, ευχαριστώ. Εσείς? Υπεύθυνος υποστήριξης και εφαρμογών συνεργατών της Soft One Upsoft. Σωστά. Η εταιρεία μας, η Upsoft, από την 1η Νοεμβρίου θα λειτουργεί πλέον ως υποκατάστημα της εταιρείας Soft One στο νησί. Λοιπόν, ας έρθουμε λοιπόν να δώσουμε λίγες πληροφορίες παραπάνω και πιο εξειδικευμένες για τις επιχειρήσεις και την δραστηριοποίησή σας εδώ στην Κρήτη. Ένα βασικό ερώτημα, αφού μας δώσετε έτσι μια πολύ μικρή εικόνα της λειτουργίας της εταιρείας, θα είναι ως πρώτο ερώτημα: ποιοι είναι οι λόγοι που ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους λογισμικού της χώρας αποφάσισε να επενδύσει στην Κρήτη? Αλλά δώστε μας λίγο την ταυτότητα ή γνωρίστε μας την εταιρεία. Η εταιρεία Soft One, όπως είπατε, είναι ένας από τους παλαιότερους και μεγαλύτερους παρόχους λογισμικού προς επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2003, που σημαίνει ότι έχει 20 χρόνια στην αγορά. Έχει προέλθει από ανθρώπους οι οποίοι γνώριζαν το χώρο και πολύ πριν. Και αυτή την περίοδο, τη συγκεκριμένη στιγμή, αποφάσισε να επενδύσει στην Κρήτη με γνώμονα την ύπαρξη πολλών αναπτυξιακών έργων στο νησί, όπως είναι το καινούριο αεροδρόμιο του Καστελίου, ο βόρειος οδικός άξονας, που είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό έργο για την ασφάλεια και για τις γρήγορες μετακινήσεις στο νησί. Ο τουρισμός είναι ένα πολύ μεγάλο κεφάλαιο για το νησί. Η Κρήτη είναι ένας από τους κορυφαίους τουριστικούς προορισμούς στον κόσμο. Κάθε χρόνο καταρρύπτει ρεκόρ επισκεψιμότητας. Φέτος είχαμε 60% αύξηση του αριθμού των ταξιδιωτών, περίπου 30% αύξηση των διεθνών αεροπορικών αφήξεων και έχουμε φτάσει σε προ-COVID επίπεδα. Mm-hmm. Οι υποδομές επίσης, που μια σειρά έργων υποδομών, όπως είναι η επικείμενη αναβάθμιση των νοσοκομείων, των κέντρων υγείας σε όλο το νησί, η ολοκλήρωση της ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Ηπειρωτική Ελλάδα, τα data centers που θα φτιαχτούν εδώ στο Ηράκλειο, συμβάλλουν θετικά στην προοπτική της ανάπτυξης του νησιού. Όπως επίσης, πολύ σημαντική είναι και η ύπαρξη εκπαιδευτικών ιδρυμάτων με διεθνή εμβέλεια. Τα πανεπιστήμια, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα εδώ στο νησί κατέχουν τη δεύτερη θέση στο δίκτυο ελληνικής καινοτομίας. Υπάρχει το παρατηρητήριο καινοτόμου επιχειρηματικότητας που συνδέει τις επιχειρήσεις, όχι μόνο του νησιού, με τα ακαδημαϊκά και τα ερευνητικά ιδρύματα. Και μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν γύρω στους 55.000 φοιτητές στο νησί. Πάνω από το 50% των διαθέσιμων αυτών προπτυχιακών τμήματων που σπουδάζουν οι φοιτητές αυτοί είναι σε τεχνικά και επιστημονικά πεδία. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει στην παραγωγή καταρτισμένων στελεχών. Mm-hmm. Για όλα αυτά λοιπόν, με όλα αυτά τα δεδομένα, ένας πολύ μεγάλος αριθμός, πολλές εκατοντάδες ίσως, από επιχειρήσεις μικρές, μεσαίες και φυσικά μεγάλες, θα υποφεληθούν, όπως και η Σόφτον, από αυτά τα έργα, είτε έμεσα είτε άμεσα. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν είναι η εταιρεία και αυτοί είναι και οι λόγοι που εσείς αποφασίσατε να επενδύσετε στην Κρήτη. Και είναι πολλοί οι λόγοι αυτοί, γιατί το κομμάτι ανάπτυξη δεν είναι μια απλή λέξη, κύριε Πατσιούρα. Είναι οι υποδομές, οι επενδύσεις, τα έργα, ο τουρισμός, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα ερευνητικά ιδρύματα, η διασύνδεση όλων αυτών. Νομίζω ότι όλα αυτά είναι πολύ πολύ σημαντικά. Τι σημαίνει η επένδυση του ομίλου Soft One στην Κρήτη και τι ωφέλη δημιουργεί για τις επιχειρήσεις του νησιού? Τους λόγους που επενδύεται μας τους είπατε. Τα ωφέλη πείτε μας τώρα. Καταρχήν, αυτή τη στιγμή γνωρίζουν πιθανότατα πολλές εταιρείες ότι υπάρχει ένα δίκτυο συνεργατών της Soft One. Η Soft One είναι γνωστή στο νησί εδώ και πάρα πολλά χρόνια, από την ίδρυσή της. Το δίκτυο λοιπόν αυτό των συνεργατών θα υποφεληθεί από τη μεταφορά τεχνογνωσίας που θα γίνει και από την αμεσότερη βοήθεια στις ανάγκες pre-sales, δηλαδή η Soft One θα βοηθήσει άμεσα το δίκτυο των συνεργατών να προβάλλει τις λύσεις και τις προτάσεις της εταιρείας προς τους τελικούς πελάτες. Mm. Για να γίνει αυτό, είναι σίγουρο, γι' αυτό και το ανέφερα προηγουμένως για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, ότι θα χρειαστούμε πολλούς εξειδικευμένους συμβούλους.
Ναι. Τους οποίους θα αναζητήσουμε σίγουρα πρώτιστα την τοπική κοινωνία, τους οποίους θα τους εκπαιδεύσουμε μέσα από συνεργασίες με τοπικά εκπαιδευτικά ιδρύματα. Το λογισμικό της Όφτων ήδη χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτικό εργαλείο σε όλα τα επαγγελματικά λύκεια στο νησί, όπως επίσης και στο Ελληνικό Μεσογειακό Πανεπιστήμιο, το πρώην ΤΕΗ. Ελπίζουμε στην ενδυνάμωση αυτής της υπάρχουσας συνεργασίας με το ΕΛΜΕΠΑ, για την οποία ευελπιστούμε ότι θα εκπαιδευτούν τα στελέχη αυτά τα καινούργια, τα οποία εκτός από τη θεωρητική γνώση που παρέχει σε εξαιρετικό επίπεδο το ΕΛΜΕΠΑ και χρησιμοποιώντας επίσης το λογισμικό της software, θα ενισχύσουν το στελεχικό δυναμικό κυρίως των τοπικών επιχειρήσεων. Mm-hmm. Και με αυτές τις κινήσεις σίγουρα θα βοηθήσουμε και τους υπάρχοντες συνεργάτες να παρουσιάσουν και να υποστηρίξουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα προϊόντα και τις λύσεις της software. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ως μονόδρομος για την υποστήριξη μιας επιχείρησης, είτε είναι μικρή, είτε είναι πολύ μικρή, είτε είναι μικρομεσαία, είτε είναι μεγάλη, έτσι? Σωστά. Σωστά. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται η καθημερινή λειτουργία της μιας επιχείρησης μπορεί να γίνει ευκολότερη στη διαχείρισή της χρησιμοποιώντας λογισμικό, κυρίως ας πούμε για την έκδοση και ηλεκτρονική αποστολή των παραστατικών της, για την παρακολούθηση των αποθεμάτων της, την ορθολογική αναπλήρωσή τους, ταυτόχρονα χωρίς να υπάρχει και επέμβαση άμεση από τους χειριστές, εκτός ελαχίστων περιπτώσεων που χρειάζεται για την αντιμετώπιση των λανθών από τους χειριστές, μπορεί να γίνει και η ενημέρωση των φορέων και των υπηρεσιών, όπως είναι παράδειγμα το Εργάνη και το MyData. Οι λύσεις της software παρέχουν και δυνατότητες fintech, financial technologies, δηλαδή λογισμικού και διαδικασιών που συνδέονται με τις τράπεζες, κάνουν χρήση τραπεζικών υπηρεσιών, διευκολύνουν τη χρήση τους μέσα από την ίδια την εφαρμογή και ελαχιστοποιώντας φυσικά το κόστος παρακολούθησης, διότι γίνεται σχεδόν χωρίς λάθη. Οι εταιρείες επίσης που συναλλάσσονται με το δημόσιο και φορείς του, για αυτές τις εταιρείες η software έχει ήδη προσαρμοστεί στις υποχρεώσεις που προκύπτουν για την ηλεκτρονική αποστολή παραστατικών από τις εταιρείες του δημοσίου. Είναι το business to government, το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει τη λειτουργία του. Έχοντας ένα αποτύπωμα των επιχειρήσεων της Κρήτης, της λειτουργίας των επιχειρήσεων της Κρήτης, αν σας ρωτούσα ποια είναι η ψηφιακή ωριμότητά τους, αναρωτιέμαι τι απάντηση θα έπαιρνα. Κοιτάξτε, εκτός από πολύ ελάχιστες εξαιρέσεις, οι επιχειρήσεις στο νησί είναι πολύ μικρές έως μικρές. Αυτό σημαίνει ότι οι εργαζόμενοι είναι από 0 έως 4 και λέω 0, μη υπολογίζοντας τους ιδιοκτήτες αυτών των επιχειρήσεων. Ή μπορεί να είναι μόνο αυτοαπασχολούμενος μέσα. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει με κάθε τρόπο, και το τονίζω με κάθε τρόπο, αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει να εκμεταλλευτούν όλες τις δυνατότητες χρηματοδότησης που δίνονται από ευρωπαϊκά αλλά και εθνικά προγράμματα. Συνδυαστικά, οι επιχειρήσεις αυτές θα πρέπει να επενδύσουν και στην αποκτήση προσωπικού. Δηλαδή, η απόκτηση λογισμικού από μόνη της δεν λύνει το πρόβλημα. Φυσικά θα πρέπει να αποκτηθεί και προσωπικό που θα βοηθήσει καταρχήν στη χρήση, αλλά και στη συνέχεια στην αφομοίωση των νέων αυτών ηλεκτρονικών λύσεων και των υπηρεσιών. Τα προγράμματα ΕΣΠΑ που κατά καιρούς, ακόμα και σήμερα, υπάρχουν σε εξέλιξη, βοηθούν και πολλές φορές αρκετά γενναιόδωρα τις πολύ μικρές και τις μικρές επιχειρήσεις προς αυτή την κατεύθυνση. Και είναι πολύ σημαντικό ότι οι αλλαγές που προωθούνται αυτή την περίοδο από τα Υπουργεία Οικονομικών και Εργασίας, αλλά και από την ΑΔΕ, είναι τόσο ραγδαίες που η προσαρμογή των επιχειρήσεων πρέπει να είναι πάρα πολύ γρήγορη. Η χρήση του λογισμικού σε συνδυασμό και με τις έξυπνες λύσεις ηλεκτρονικών υπηρεσιών που προσφέρονται από τη software είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ αυτές τις επιχειρήσεις. Μάλιστα. Εγώ τις κρατάω όλες αυτές τις πληροφορίες, αλλά ξέρετε, από το τέλος πηγαίνω πάλι στην αρχή της κουβέντας και σε αυτά τα οποία μας είπατε, ότι εδώ θα πρέπει να αλλάξουμε και εμείς βηματισμό. Είναι η οικονομία μας, είναι τα προγράμματα που πρέπει να εκμεταλλευτούμε και η Κρήτη έχει πάρα πολλές δυνατότητες ανάπτυξης. Ανάπτυξη η οποία μεταφράζεται ποικιλοτρόπως, κύριε Πατσιούρα, και εξαιτίας του ότι κάνατε τις αναφορές από τα έργα, τις υποδομές, τις επενδύσεις, στον τουρισμό, τα εκπαιδευτικά, τα ερευνητικά ιδρύματα, καταλαβαίνει κανείς ότι όχι απλά είναι μονόδρομος, αλλά ότι είναι μια επιτακτική ανάγκη, έτσι ώστε να μπορέσεις να προχωρήσεις, το βηματισμό σου να τον πας παράλληλα με αυτή την ανάπτυξη, για να μπορέσεις να έχεις και ωφέλη στην καθημερινότητά σου, ναι.
Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε. Είναι σίγουρο ότι η χρήση της τεχνολογίας, ειδικότερα των εφαρμογών και των ηλεκτρονικών λύσεων, είναι σίγουρο ότι θα βοηθήσει αυτές τις επιχειρήσεις να ανταπεξέλθουν πρώτον στις υποχρεώσεις τους, δεύτερον προς τους πελάτες τους και τρίτον, στο σημαντικότερο, στην ανάπτυξή τους. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτές τις κουβέντες. Νομίζω ότι με το μήνυμα το πήραμε για το τι πρέπει να κάνουμε παρακάτω και πώς θα πρέπει να κινηθούμε και ως επαγγελματίες και ως επιχειρηματίες. Πού σας βρίσκουμε, κύριε Πατσιώρα? Η εταιρεία Softland θα υπάρχει, το υποκατάστημα λειτουργεί στη Κρήτη, στην οδό Κασαπάκη 2 και Κωνσταντινίδη, και ηλεκτρονικά στο www.softone.gr. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες και σας εύχομαι να περάσετε μια όμορφη μέρα. Και εμείς σας ευχαριστούμε. Καλή σας ημέρα. Γεια σας.